Κυρίες και κύριοι, Κυριακάτικη Αρένα για μία ακόμη φορά, μία ακόμα Κυριακή. Αρχίσαμε την 30η σεζόν. Μια εκπομπή που, όπως έχω πει πολλές φορές, εσείς είστε οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος σήμερα γιατί είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Όλα τα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα είναι στον αέρα και φυσικά η εκπομπή είναι γεμάτη ενδιαφέροντα. Το τι θα δείτε, τι θα ακούσετε και τι θα ακούσουμε βέβαια σε αυτό το δίωρο που μόλις τώρα αρχίζει είναι πρώτων πυλών. Το πρώτο ενδιαφέρον όμως είναι αυτό που θα δείτε αυτή τη στιγμή. Όπως είπα και στο πρόλογο της εκπομπής, σήμερα είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, α, και το πρώτο Σαρδάμ, γιατί η ομάδα είναι σε πλήρη σύνθεση. Και φυσικά με Γιάννη Καλογιάννη από το στούντιο της Λάρισας και Σπύρο Κανούλη εδώ από το στούντιο του Βόλου. Να καλησπέρισω τους εκλεκτούς φίλους. Καλησπέρα σε όλους και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Τον φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη τον Καλογιάννη και τον φίλο επίσης, όχι βέβαια συνάδελφο, αλλά έχει βάλει πολλά κιλά στη διαιτησία και στο παραγοντιλίκιο ο Σπύρος ο Κανούλης και με την εμπειρία του μας βοηθάει σε κάποιες θέσεις που πρέπει να που έχουμε και θα πρέπει να τεκμηριωθούν. Έχουμε επίσης... Γιάννη, τι γίνεται, πώς είσαι? Κομψή κομψά. Όλο ζωή χινιάτα. Ναι, σε καλή κατάσταση είναι ο Γιάννης, δεν υπάρχει θέμα. Απλά τώρα μετά τις 10 μηνός που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε και την... Ποιανού μηνός? Το Οκτωβρίο. Το συζητάμε. Λέτε να μην γίνει? Ότι θα γίνει, θα γίνει. Το πότε θα αρχίσει είναι το ζητούμενο. Θα πάμε όμως εκεί, αλλά αφού περάσουμε πρώτα στον διαγωνισμό, ένας διαγωνισμός που θα τρέχει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και αυτός ο διαγωνισμός αφορά βέβαια τρεις ερωτήσεις που θα έχουμε για τους εκλεκτούς τηλεθεατές και θα μπορούν, γιατί σήμερα και ο σερβερ θα δουλέψει για τα δικά σας μηνύματα και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό για κάθε σας παρέμβαση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση μας κάνετε και αυτό δεν είναι αλαζονικό, αλλά αν θέλετε δοκιμάστε μας. Όταν λέω οποιαδήποτε ερώτηση εννοώ ότι μια ερώτηση επάνω στα θέματα της εκπομπής, επάνω στο δικό μας αντικείμενο. Τώρα αν μας πείτε γιατί το γεν έχει τόσα ή το δολάριο έχει τόσα γένη, γιατί το ένα είναι η αγγλική λίρα είναι μικρότερη κατά πόσο, δε, αυτό δεν ξέρουμε, ας πούμε, δεν ξέρω ο Γιάννης ο Καλογιάννης αν ξέρει από τέτοια ή ο φίλος μου ο Σπύρος ο Κανούλης. Με λεφτά μη με ανακατεύετε, όλα τα άλλα μπορεί. Και εγώ δεν έχω ιδέα. Τα λεφτά είναι καλά, τα παίρνουμε και τα βάζουμε στην τσέπη, εκεί είναι το καλύτερο. Όχι, να τα ξοδεύουμε είναι καλά. Ναι, να τα ξοδεύουμε. Όποιος τα μαζεύει, θα πάρει μαζί του. Και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, έτσι δεν είναι? Αυτό το ξέρουμε. Είναι πασίγνωστο. Παρεπιπτόντως να πω κάτι, είναι στενοχωρημένο βέβαια, αλλά κάποιος πήρε το τσαντάκι μου πριν να έρθω εδώ. Στο κλεψέ. Το πήρε, λέω εγώ. Παράκληση να κρατήσει το τσαντάκι και να αφήσει τα χαρτιά κάπου. Αυτό είναι δυσάρεστο πραγματικά. Ας κρατήσει ό,τι θέλει να κρατήσει και ας αφήσει τις ταυτότητες και όλα τα χαρτιά του ανθρώπου με τα οποία, αν δεν τα έχεις αυτά, είσαι ευνουχισμένος έξω αν βγεις από το σπίτι σου αύριο. Είναι ταλαιπωρία για να... Βέβαια, για να τα ξαναβγάλεις. Λοιπόν, έχουμε από την εταιρεία του κυρίου Μαλαμίδη ένα πυροσβεστήρα αλλά και ένα αντιανεμικό το οποίο θα δώσουμε στους παίχτες μετά από κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Βλέπετε εδώ στις τηλεοράσεις σας ένας πυροσβεστήρας λοιπόν αυτοκινήτου και ένα αντιανεμικό από την εταιρεία του κυρίου Θωμά Μαλαμίδη, όπως επίσης 15 κιλά Θάνος χρώμα από την εταιρεία Θάνος χρώμα.
ένα κουτί αρτολιχουδιές από τη βιοτεχνία Φρέντι και ένα τάμπλετ από την εταιρεία Τζίμις, ηλεκτρικά Τζίμις της, στην Αγριά. Αν θα στείλετε την απάντησή σας με μήνυμα, τότε φροντίστε στο μήνυμά σας να έχετε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, γιατί θα είναι μεγάλη αδικία για σας να είστε, να βρείτε τη σωστή απάντηση, να κληρωθείτε μέσα στους τέσσερις τυχερούς και να μην έχουμε εμείς την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κάνουμε για να σας δώσουμε το δωράκι σας. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι, δύο Σλοβάκους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σε επαγγελματικές ομάδες του Βόλου, της Μαγνησίας. Επαναλαμβάνω, δύο Σλοβάκους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σε, τουλάχιστον δύο, που έπαιξαν σε επαγγελματικές ομάδες του νομού Μαγνησίας. Επίσης, το παρατσούκλι, το προσωνύμιο του πολύ καλού πρώην ποδοσφαιριστή, βετεράνος βέβαια σήμερα, του Τοξότη και του Ολυμπιακού Βόλου, του Στάθη του Ηλιόπουλου. Είχε ένα χαρακτηριστικό προσωνύμιο παρατσούκλι, ο φίλος μου Στάθης Ηλιόπουλος. Ποιο είναι αυτό? Και επίσης, από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θέλω να μου πείτε τέσσερις επαγγελματικές ομάδες που έχουν σαν έδρα την Μόσχα, την πρωτεύουσα της Ρωσίας. Επαναλαμβάνω, η πρώτη ερώτηση, δύο Σλοβάκοι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σε ομάδες του Βόλου, της Μαγνησίας, ποιο είναι το παρατσούκλι, το προσωνύμιο του Στάθη του Ηλιόπουλου, παλαιού βετεράνος τώρα, ποδοσφαιριστή, παλαιού ποδοσφαιριστή, του Τοξότη και του Ολυμπιακού Βόλου, και επίσης δύο Σλοβάκους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σε επαγγελματικές ομάδες του νομού Μαγνησίας. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο σερβερ είναι ανοιχτός για τα μηνύματά σας, αλλά και το τηλεφωνικό μας κέντρο, όχι όμως κάτι διάρκεια της εκπομπής. Μην βγαίνετε στον αέρα για να δώσετε την απάντηση. Βγαίνετε στον αέρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και δώστε την απάντηση στους συνεργάτες που έχει εκπομπή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε στα γρήγορα τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε πολύ γρήγορα. Και σε λίγο καιρό πάλι μαζί, σε μερικά λεπτά πάλι μαζί, για να δούμε τι έγινε στην σημερινή Super League που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ξανά μαζί λοιπόν, ο σερβερ ανοιχτός και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλησπέρα. Έκλεισε. Λοιπόν, είχαμε μια εντυπωσιακή δεύτερη μέρα στην Super League 1. Η ομάδα του Βόλου συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματα, πήρε μια δίκαιη νίκη στο γήπεδο της Ζούπουλης. Να δούμε όλα τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. Ιωνικός Άρης 1-0, Πας Γιάννινα Παναθηναϊκός 1-0, Απόλλωνος Σμύρνης Βόλος 1-3, Ατρόμητος Πανετολικός 2-2. 1-2. 1-2, συγγνώμη. Είδα το δεύτερο γκολ του Στρούγκη και λέω ναι, αλλά μετά το VAR ήταν offside. 1-2, μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό. Όφι ΑΕΚ 3-3, πρέπει να το πάρουν το δίπλωμα του Μιλόγεβιτς και να του πούν άντε γεια. Τώρα, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ 0-1 και Λαμία Ολυμπιακός 1-2. Πάμε στην βαθμολογία. Πρώτος, όνειρο ζω δεν το πιστεύω που λέγει το τραγούδι. Πρώτος η ομάδα του Βόλου με τους ίδιους βαθμούς με τον Πας Γιάννινα, μόνο που η ομάδα του Βόλου έχει καλύτερο συντελεστή όσον αφορά τα τέρματα, με 6 βαθμούς. Πιο κάτω, στην τρίτη θέση η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Πανετολικός με 4 βαθμούς. Στην έκτη θέση ο Πανετολικός ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ και τον Ιωνικό, στην 8η θέση. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ιωνικός. Στην 9η θέση ο Όφη με 2 ισοπαλίες. 10η θέση ο Ατρόμητος με 1 πόντο.
Το ίδιο και ο Αστέρας Τρίπολης με ένα πόντο. Λαμία, Απόλλωνος Σμύρνης και Άρης δεν έχουν βαθμό. Ο Άρης, να ξεχάσουμε ότι ξεκίνησε με handicap μείον 6 πόντων και τον έσβησε ένα πόντο και έχει μείον 5 από την ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική με την ομάδα. Με ποιο πήρε ισοπαλία ο Άρης? Με τον Όφη. Επόμενη αγωνιστική. Η αγωνιστική αυτή είναι εμβόλυμη. Θα γίνει Τετάρτη και Πέμπτη. Όφη Αστέρας Τρίπολης. Ολυμπιακός Απόλλωνος Σμύρνης είναι στις 22 του μηνός, όπως και το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Όπως και το Λαμία ΑΕΚ Λαμία και Άρης Παναθηναϊκός. Ενώ την Πέμπτη παίζει ο Ιωνικός με τον ΠΑΣ Γιάννα και ο Βόλος με τον Ατρόμητο. Σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 8 ώρα το αργά το απόγευμα στο γήπεδο του Βόλου, το Πανθεσσαλικό. Αποστόλη, μετά τη σημερινή νίκη πρέπει όλοι οι φύλαθλοι να είναι... Θα έχουμε στο ρεπορτάζ της ομάδας του Βόλου, θα πούμε αυτά. Προτρέπω εμείς... λόγω και της εμφάνισης και του αποτελέσματος και πολλά άλλα. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, βέβαια. Αλλά να δούμε λοιπόν όμως το τι έγινε σήμερα το απόγευμα. Δεν πρέπει την Πέμπτη να συμμετέχει ο κόσμος όλος. Εγώ Βολιώτης είμαι, πού δεν θα ξέρω. Δεν έχει σημασία, η γνώμη. Ο κόσμος φυσικά και πρέπει να συμμετέχει. Πάμε όμως γρήγορα στο γήπεδο της Ριζούπολης να δούμε τι έγινε σήμερα το απόγευμα σε ένα παιχνίδι που άρχισε στις 4 η ώρα. Είπαμε, είναι η εκπομπή ζωντανή, τεχνικό πρόβλημα στο player. Ένα παιχνίδι στο οποίο βέβαια οι περισσότεροι τηλεθεατές το έχουν δει το μάτς. Εσύ Γιάννη το είδες, δεν το είδες? Το είδες? Ο Βόλος προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς με ένα ποδοσφαιριστή που έχω την εντύπωση ότι αν μείνει εδώ στην Ελλάδα θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και αυτός είναι ο Φερνάντες. Δεν είναι καθόλου μεγάλος, είναι 21-22 χρονών. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που από το πρώτο παιχνίδι και από τα φιλικά εμείς τον ξέρουμε και ξεδίπλωσε τις ικανότητές του, απλόχερα τις δείχνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένα γκολ στα πρώτα λεπτά με ένα εξαιρετικό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων. Βέβαια το γεγονός ότι η ομάδα του Βόλου δύο φορές στα δύο παιχνίδια πετυχαίνει γκολ στο πρώτο πεντάλεπτο, ουσιαστικά νομίζω ότι δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο. Κάτι λέει, προπονητικά τουλάχιστον. Κάτι λέει, ίσως είναι η πίεση που ασκεί στον αντίπαλο από το πρώτο. Μια πρωτόγνωρη πίεση για το... Άλλωστε όλες οι ομάδες του Βόλου, των προπονητών που έχουν περάσει από εδώ, έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό, Γιάννη Σπύρο, κυρίες και κύριοι, την πίεση από τα πρώτα λεπτά. Και η πίεση αποδίδει, φαίνεται. Είναι γεγονός ότι δεν είναι τυχαίο, όπως είπε και ο Γιάννης. Αυτή η προσπάθεια ξεκινάει από τα πρώτα λεπτά. Αλλά μισό λεπτάκι τα πολλά λόγια είναι αυτό. Και με ειδοποιούν οι τεχνικοί ότι βλάβει επιδιορθώθηκε. Οπότε πάμε στην εικόνα. Με τον αγώνα της Ριζούπολης ανάμεσα στον Απόλλων Σμύρνης και τον Βόλο άνοιξε το πρόγραμμα της Κυριακής για την δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Από ήττα προέρχεται ο Απόλλωνας, από νίκη ο Βόλος. Ο Απόλλωνας που έκανε την πρώτη του καλή ευκαιρία στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό. Εδώ με τον Σλίφκα, ο Κλέιμαν όμως έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα από την καταπληκτική ατομική ενέργεια του Φερνάντες, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ για το 0-1. Πολύ όμορφη ενέργεια του Φερνάντες απέφυγε τον Λιθουανό
27ο λεπτό, ωραία προσπάθεια μεταξύ Ντάουντα και Σλίβκα. Θα βγει η σέντρα, μια ακόμη προσπάθεια για τον Λιθουανό. Μπάλα θα περάσει out, δεν ανησυχεί ο Κλέιμαν. Δεύτερο ημίχρονο, 41ο λεπτό από την σέντρα του Πουρίτα και την κεφαλιά του Phantom Fert. Ο Βόλος θα πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων. Ο Ολλανδός είχε σκοράρει και στον πρώτο αγώνα για την ομάδα της Μαγνησίας. Από μια άλλη οπτική γωνία, πολύ όμορφη κεφαλιά. Ο Verhoeven δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ένα φάουλ από τον Μπρούνο Άλβες, μάζεψε ο Κλέιμαν χωρίς κανένα πρόβλημα. 63ο λεπτό. Ο Μπαρτόλο θα ελιχθεί, θα κάνει το δεξί 0-3. Σε ρυθμό προπόνησης πλέον για την ομάδα του Γκίγερμο Αμπρασκάλ. Ο Μπαρτόλο που είχε σκοράρει και αυτός το πρώτο παιχνίδι κοντρα στην Λάμια. 65ο λεπτό. Ο Απόλλωνας θα προσπαθήσει να αντιδράσει και θα τα καταφέρει εδώ με την αλλαγή της μπάλας. Σλίβκα, Τσιλούλης, Ιωαννίδης, κεφαλιά και γκολ. 3-1 το γκολ της τιμής για την ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας, που ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο στην συνέχεια. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ. Πολύ όμορφη κεφαλιά του Ιωαννίδη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων από την σέντρα του Ματέι. Ο Ιωαννίδης θα πιάσει την κεφαλιά, θα μπλοκάρει ο Κλέιμαν. Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας στο Βόλιο. Μια γεμάτη εμφάνιση, μια εμφάνιση που έδωσε το τρίποντο ένα δίκαιο, μια δίκαιη κατάκτηση, ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και αυτό που θα σταθώ είναι σε ένα τετράγωνο παιχτών. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές πήραν όλους τους άλλους στον νόμο τους και τους συμπαρέσαιναν σε μια θαυμαστή απόδοση, μια απόδοση που έφερε και την τελική νίκη. Και ποιους εννοώ? Η πρώτη κορυφή του τριγώνου είναι ο Γκρίλο. Η δεύτερη είναι ο Φεράρι. Η τρίτη είναι ο Τσοκάνης, ο οποίος πραγματικά κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Και ο τέταρτος είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά τρώει πάρα πολύ ξύλο, κρατάει καλά την μπάλα και σκοράρει. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Φανφέρ, τον χιονάνθρωπο, τον Ολλανδό, ο οποίος σε δύο αγώνες, δύο αγωνιστικές, έχει βάλει δύο γκολ, δύο σεντερφορίσια γκολ, δύο παλικαρίσια γκολ, ειδικά το δεύτερο, το προσωπικό, το δικό του γκολ. Ήταν μια εξαιρετική κίνηση και μια καρφωτή κεφαλιά που εκτέλεσε τον τερματοφύλακα. Αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές λοιπόν ήταν οι ποδοσφαιριστές που πήραν την ομάδα, όλη την ομάδα του Βόλου και την έκαναν στο 2-2. Να ξεκινήσω από τον Κλέιμαν. Κλέιμαν ήταν καλός και σταθερός όποτε χρειάστηκε. Στον γκολ δεν φέρει καμιά ευθύνη. Στον γκολ ευθύνονται μάλλον αυτοί που κάλυπταν το χώρο των κεντρικών αμυντικών εκείνη τη στιγμή, που άφησαν τον Ιωαννίδη να κάνει ανενόκλητο στην κεφαλιά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κεφαλιά, μια προσωπική ενέργεια του αντίπαλου φορ. Συμβαίνουν και αυτά. Πουρίτα και Φεράρι, οι δύο πλάγι μπακ, ήταν εξαιρετικοί, με τον Φεράρι να κάνει ένα από τα πιο καλύτερα παιχνίδια μέχρι στιγμής στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Το σημερινό παιχνίδι του Φεράρι ήταν ίσως από τα πιο καλύτερα. Όχι ίσως, από τα πιο καλύτερα. Δικαιωματικά ο ποδοσφαιριστής αυτός έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων ομάδων της χώρας μας.
Θα καλέσει τον Καραβέλη στην Εθνική, κύριε Απόστολη. Κύριε Αποστόλη, ναι, κανονικά έπρεπε να τον καλέσει τον Καραβέλη, φίλε. Όταν ήταν στα πάνω του ο Καραβέλης, στη φόρμα του, όταν ήταν στη φόρμα του, έπρεπε να πάρει κλίση για την Εθνική. Αν δεν ειρωνεύεσαι τώρα, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν ειρωνεύομαι. Αλλά και η ειρωνία ευπρόσδεκτη είναι, εντάξει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απαντάω σε οποιοδήποτε μήνυμα. Αρκεί να μην υπάρχει υγρασία μετέπειτα. Ναι, ναι, ναι. Η αναγέννηση θα πάει τρένο για άνοδο. Θα δούμε. Είναι σίγουρος ο άνθρωπος. Θα πάει τρένο για άνοδο, εντάξει. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλω να πω κάτι. Τα φιλικά δεν παίζουν κανένα ρόλο, κατά τη γνώμη μου. Είναι θέμα μοντάρισματος των ομάδων κλπ. Στο... Σπυρό, βλέπεις εικόνα όμως. Εγώ είπα την άποψή μου. Βλέπεις φιλικά... εικόνα. Δεν έβλεπες ότι ο Ατρόμητος στα φιλικά είναι πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Έχασε από τον Πανετολικό μες στην έδρα του τώρα. Τι να λέει. Θα μου πεις, πήρε και ισοπαλία από το Πειραιώ μέσα στο Καραϊσκάκι. Συμβαίνουν και αυτά. Εκεί κοιμήθηκε και ο Θεός. Κοιμήθηκε ο Θεός σήμερα που δεν κοιμήθηκε ο Θεός και ήξερε τι έκανε. Έχασε. Θα δούμε. Τις πρώτες αγωνιστικές δεν κοιμάται ο Θεός. Ποτέ δεν κοιμάται ο Θεός. Μάλλον κάποιοι άλλοι κοιμούνται τις πρώτες αγωνιστικές. Μπορεί. Γι' αυτό όλα έχει πολύ δίκιο ο Γιάννης. Πάρα πολύ δίκιο. Οι δυο κεντρικοί αμυντικοί, για να τελειώσουμε με την ομάδα του Βόλου, οι δυο κεντρικοί αμυντικοί, ο Γκρίλο και ο Ρομέρο, ήταν πάρα πολύ σταθεροί, πάρα πολύ καλοί. Και το μεγάλο ατού της ομάδας του Βόλου είναι ότι οι δυο κεντρικοί αμυντικοί που έχει είναι, επειδή εκτός του γεγονότος ότι μπορούν και είναι πάρα πολύ καλοί στον ανασταλτικό τομέα ως κεντρικοί αμυντικοί, βοηθούν πάρα πολύ και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, δηλαδή στον οργανωτικό τομέα. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο, ότι ξέρουν και οι δύο μπάλα. Είναι κάτι το οποίο επιζητούν όλες οι ομάδες, όλοι οι προπονητές, και όλοι θέλουν να έχουν ένα κεντρικό αμυντικό ο οποίος να κατεβάζει όμορφα την μπάλα και να βοηθάει στην οργάνωση του παιχνιδιού της ομάδος του. Αυτό... Χαίρετε όλη η Θεσσαλία για την ομαδάρα που δημιούργησε ο Βόλος. Όταν ο διοικητικός ηγέτης ξέρει ποδόσφαιρο, αυτό φαίνεται στο χορτάρι. Δεν είναι θέμα, φίλε, μόνο διοικητικού ηγέτη. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, δεν το συζητάμε βέβαια, αλλά παίζουν ρόλο και οι συνεργάτες. Γιατί ένας διοικητικός ηγέτης, αν είναι μόνος του, δεν πρόκειται να κάνει τίποτε. Αν έχει όμως συνεργάτες άξιος, τότε φαίνεται και το έργο του. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Λέει Γιάννη. Το γεγονός ότι ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας του Βόλου γνωρίζει από ποδόσφαιρο και έχει ντοκτορά, επιτρέψτε μου τη φράση, στο να δημιουργεί ομάδες, είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, το να χαίρεται όλη η Θεσσαλία, νομίζω ότι είναι μια απόλυτη υπερβολή. Και θα πρέπει κιόλας να περιμένουμε και κάποιες αγωνιστικές. Εάν συνεχιστεί αυτή η πορεία της ομάδας του Βόλου, είναι προφανές ότι θα υπάρχει χαρά σε όσους δεν έχουν παροπίδες, ωστόσο. Έτσι. Αλλά είναι νωρίς για να πάμε σε τέτοιες παραμέτρους ακόμη, έχω την αίσθηση. Πάντως είναι νωρίς βέβαια, πολύ σωστά τα λέει ο Γιάννης, αλλά... Τα πρώτα δείγματα γραφής, Γιάννη και Σπυρό, κυρίες και κύριοι, είναι θετικά. Δείχνει ότι η ομάδα ποιοτικά είναι πάρα πολύ καλή και ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος του στόχου, της κατάληψης του στόχου. Αυτό είναι δεδομένο, ναι. Και πιστεύω ότι το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Ατρόμητο θα είναι... Την Πέμπτη. Ναι. Θα είναι ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο θα φανεί πιο ανάγλυφα η φετινή δυνατότητα της ομάδας του Βόλου. Και ακόμα πιο πολύ της ερχόμενης Κυριακής. Παναθηναϊκός Βόλος. Όχι. Δεν νομίζω. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Βόλο κατ' εμένα είναι το βαρόμετρο. Εάν η ομάδα του Βόλου
κερδίσει. Το παιχνίδι στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό δεν λέει κάτι. Εκεί παίζουν όλα τα αποτελέσματα. Ήθελα να πω προηγουμένως ότι... Εδώ τη Απόστολε, Απόστολε, ναι. Ήθελα να πω προηγουμένως για τον ηγέτη που λέμε ότι δεν φτάνει μόνο να ξέρεις το ποδόσφαιρο. Πρέπει να κάνεις και σωστές επιλογές. Αυτό φαίνεται. Εκεί φαίνεται ο ηγέτης. Γιατί οι επιλογές που έγιναν φέτος στην ομάδα δείχνουν πράγματι ότι υπάρχει άνοδος και πρόοδος. Και πέτυχαν. Έτσι φαίνεται προς το παρόν. Βέβαια, όπως λέει και ο Γιάννης, πρέπει να έχουμε συνέχεια. Ας περιμένουμε λοιπόν και τις καλές εμφανίσεις μετά. Είναι πάντως, μεγάλη οι επιλογές υπόθεση. Δικαίωσαν, μάλλον γνωρίζει το αντικείμενο πάρα πολύ καλά από πολλούς. Και όπως είπε και ο Γιάννης σε απόφαση. Αυτό είναι ατού για μια ομάδα. Και... ο διοικητικός της ηγέτης να είναι γνώστης του αντικειμένου. Ωραία. Ωστόσο, θα διαφωνήσω, μάλλον θα επαναφέρω στην τάξη το φίλο που έστειλε το μήνυμα. Ουδείς αμφέβαλε, είπαμε, για τις ποδοσφαιρικές γνώσεις του κυρίου Μπέου, αλλά να γίνονται συστάσεις στην ΑΕΛ, να κάνει αντιγραφές, νομίζω ότι είναι έξω και πέρα από κάθε πραγματική. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της τρόπο. Ειδικά την ΑΕΛ. Ειδικά την ΑΕΛ. Μισό, έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας. Αλλά είναι όταν... θέμα, δεν είναι θέμα, αυτό που λες είναι σωστό, Απόστολε. Ναι. Αλλά να κάνεις μαθήματα στην ΑΕΛ, πώς θα συμπεριφερθεί, έλεγες πια. Όχι, όταν λέει μαθήματα, ίσως, δηλαδή από ένα καλό, παίρνεις το θετικό. Και τι από θα ένα... κάνει, θα αντιγράψει το Βόλο η ΑΕΛ, ή τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη ή τα Τρίκαλα. Αν δει κάτι, κάνει μια σωστή κίνηση, γιατί όχι, γιατί δεν με το κάνει. Ποιες είναι οι σωστές κινήσεις. Μια σωστή κίνηση παραγωγική, μια σωστή κίνηση αγωνιστική, μια σωστή κίνηση... Ξέρω εγώ, υπάρχουν πολλές... Λήψη απόφαση, τι σημασία. Πολλές παράμετροι που διακρίνουν μια πορεία μιας ομάδας. Κανείς δεν αντέγραψε ποτέ κανέναν στο ποδόσφαιρο. Η μόνη αντιγραφή μπορούσε να γίνει εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχαν ξένοι ποδοσφαιριστές. Που δεν είχαμε τις καραβιές, δεν είχαμε τον νόμο Μποσμάν. Τότε μπορούσες να αντιγράψεις την πρακτική, τη φιλοσοφία μιας ομάδας όπως αντέγραψαν τις ΑΕΛ με τα γηγενή ταλέντα. Από εκεί και πέρα, όποιος έχει χρήμα και μπορεί να κάνει καλές μεταγραφές και γνωρίζει και από ποδόσφαιρο, γιατί σκέτο το χρήμα δεν φέρνει κανένα τίτλο. Ο Κοσκοτάς μας το θύμισε επανειλημμένα τότε. Λοιπόν, εκεί μπορείς να συζητήσεις. Όταν όμως οικονομικά έχεις ταβάνι, παρά τις γνώσεις που έχεις, τις σπουδές, δεν θα μπορέσεις να κάνεις ομάδα να χτυπήσεις υψηλούς στόχους. Αν τα έχεις και τα δύο, οπωσδήποτε είσαι σε πλεονεκτική θέση. Καλώς. Είναι κάποιες θέσεις που ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη και εδώ εμείς είμαστε για να την εκφράζουμε και για να σας ακούμε. Να τελειώσει τώρα το πρωτάθλημα, σωστός. Να τελειώσει τώρα το πρωτάθλημα για να κριθεί και ο πρωταθλητής. Ναι, φωνάξτε τον Βαλιρά και του διακόψει. Όλα γίνονται. Ο Τσοκάνης, για να τελειώσω την ανάλυση στην αγωνιστική, έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, παρά το γεγονός ότι από τα πρώτα λεπτά επιβαρύνθηκε με κίτρινη κάρτα, έβγαλε όλο το 90 λεπτό με πολύ καλή παρουσία, ήταν πάρα πολύ καλός και δείχνει ότι ο αρχηγός του Βόλου έχει μπει πλέον στα παπούτσια του και είναι αυτός που επανήρθε από τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ και είναι ο άνθρωπος στον οποίο στηρίζεται, είναι ο τρεχαλατζής αλλά και ο οργανωτής πάνω στον οποίο έχουν στηριχθεί όλοι οι προπονητές που τον είχαν ποδοσφαιριστεί. Για τον Φερνάντες είπα και προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, είναι ένας παίχτης που γρήγορα θα τραβήξει τον ενδιαφέρον άλλων ομάδων για μεταγραφή, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής μαέστρος με την μπάλα, ρεκατέν και ο Λουσέρο ήταν δύο ποδοσφαιριστές που δεν φάνηκαν τόσο πολύ με τα τρεξίματά τους περισσότερο, ενώ ο Λουσέρο, ο Ροσέρο, και ενώ ο Ρεκατέν
ήταν αυτός που ταλαιπώρησε πραγματικά τους Πλάγιους, τόσο τον Τεντάκη όσο και τον Μπαξεβανίδη που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπαρτόλο είναι ένας παίχτης που συνεχίζει ακριβώς από το πολύ καλό πρωτάθλημα που έκανε πέρυσι. Είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο για κάθε προπονητή. Άφησε τελευταίο τον Φανφέρτ, τον χιονάνθρωπο, τον Ολλανδό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που όταν το βλέπετε ρε παιδιά, δεν σου γεμίζει το μάτι, παρότι όταν δεν σου γεμίζει το μάτι αγωνιστικά. Αλλά τρώει τέτοιο ξύλο, κρατάει όμορφα την μπάλα, είναι ένας υπερμοντέρνος σεντερφόρ και στο κάτω-κάτω έχει στα δύο παιχνίδια έχει δύο γκολ. Αυτό είναι πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό και αν συνεχίσει έτσι μπορεί να ξεπεράσει σε γκολ και το Δουβίκα. Και μακάρι να τον ξεπεράσει. Γιατί τα ρεκόρ είναι, γιατί είναι ρε Γιάννη, για να σπάνε. Για να καταρρύπτονται. Για να καταρρύπτονται. Τι δεν μ' άρεσε. Συνεχίζουν ο Κλέιμαν και η αμυντική τους και η αμυντική του αυτό το επικίνδυνο passing game μέσα στην περιοχή. Αυτό το τσίκι τσίκι το οποίο στήχησε μέχρι στιγμής ένα γκολ και έβαλε την ψυχή στην κούλουρη όλων των οπαδών και των ηθινών της ομάδος στο πρώτο παιχνίδι με τη Λαμία, αυτό συνεχίστηκε και σήμερα σε μερικές στιγμές. Όσο καλός με την μπάλα και αν είναι ο Κλέιμαν, όσο καλή μπαλαδόρη και αν είναι ο Ρωσέρο, ο Ρομέρο και ο άλλος κόλλησε το μυαλό μου τώρα, ο δεύτερος ο center back, ο Γκρίλο, όσο καλή και να είναι, το λάθος θα γίνει. Και το λάθος εκεί ισοδραμεί με γκολ. Μήπως είναι η τακτική του προπονητή, αυτό το είναι θέμα προπονητή. Αν είναι η τακτική του προπονητή αυτό το τσίκι τσίκι μέσα στην περιοχή, τότε ο προπονητής κάνει λάθος. Είναι νόμος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έχω την γνώμη, παρόλο που δεν είμαι ας πούμε ειδικός, ότι αυτά οι παίκτες μέσα στο γήπεδο εφαρμόζουν εντολές, δεν είναι Γιάννη. Ή κάνω λάθος. Εφαρμόζουν εντολές. Δηλαδή χρειάζεται να ξέρεις μπάλα ρε Σπύρο. Με συγχωρείς, δηλαδή, ποιος θα δώσει εντολή να κάνει πάσα 5 μέτρα μέσα στην περιοχή. Έχω γίνεται στις προπονήσεις. Λέω, έχω τη γνώμη τώρα. Αν κάνω λάθος... Και απόδειξε ότι έφαγε γκολ από την περασμένη χρονιά. Το είδαμε. Και αυτό συνεχίστηκε σήμερα μερικές φορές. Τέλος. Αυτό καλό θα είναι να μην γίνεται. Μην φύγει το μήνυμα αυτό. Καλό θα είναι να μην γίνεται γιατί οπωσδήποτε τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι και είναι κρίμα μια καλή εμφάνιση να αμαυρωθεί από ένα τέτοιο λάθος και να χάσεις πόντο ή πόντους. Απαγορεύονται, δηλαδή όλοι οι προπονητές, δεν υπάρχει προπονητής που θα πει passing game μέσα στην περιοχή, παράλληλες πάσεις και τα πού είναι. Ούτε στα τοπικά δεν γίνονται αυτά. Αυτό απαγορεύεται. Πάντως εγώ το έχω δει, το εφαρμόζουν πολλές ομάδες αυτό. Από αυτά που βλέπω, δηλαδή, τι να πω. Ποια, για πες μια ομάδα που το εφαρμόζει αυτό. Τι να σου πω, δηλαδή, ποια είδα. Ναι, ποια είδες, ποια ομάδα, για πες μια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, πάντως το έχω δει. Το έχεις δει πολλές φορές, είπες. Μία πες μου. Το εφαρμόζει η Μπαρτσελόνα, το εφαρμόζει η Μπάγκερ, το έχω δει. Ποιο είναι, ποιο αυτό, η Μπάγκερ εφαρμόζει εδώ τσίκι τσίκι. Μέσα στο, το έχω δει. Χθες που έβλεπα την Μπάγκερ, το έχω δει. Πολλές φορές το εφαρμόζει. Αλλά νομίζω είναι τακτική αυτό. Εσύ Γιάννη τι λες, δεν είναι τακτική. Νομίζω... Μπορεί να είναι λάθος, αλλά εγώ νομίζω... Για να μην τοποθετούμε, καταλαβαίνετε ότι έχω μία ένσταση, εντάξει. Να την ακούσουμε την ένσταση. Δεν θα την πω τώρα την ένσταση. Καλώς. Θα την πω όταν ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ. Καλώς. Ναι, εγώ δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Βόλου. Κέρδισε δίκαια. Αφήνει γρήγορα τη δεύτερη αγωνιστική και πάει... Την πέμπτη. Πάει για την τρίτη αγωνιστική που είναι ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι όπως είπε και ο Γιάννης, ένας αντίπαλος ο οποίος είναι πληγωμένος, ένας αντίπαλος ο οποίος όσον αφορά το ρόστερ του είναι πάρα πολύ καλό, αλλά μέχρι στιγμής
δεν φαίνεται να έχει γίνει ομάδα. Το τι θα παρουσιάσει ο Ατρόμητος την Πέμπτη μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν ενδιαφέρει πολλούς εδώ στη Θεσσαλία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τι ομάδα θα παρουσιάσει ο προπονητής του Ολυμπιακού Βόλου, ο Καρβαχάλ. Του Βόλου, σε κεκτημένη ταχύτητα, ο προπονητής του Βόλου, ο Καρβαχάλ, την Πέμπτη το απόγευμα μέσα στο Πανθεσσαλικό. Έχω την εντύπωση ότι θα πουν καλώς τα παιδιά. Άδομαι τώρα. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και περνάμε στη Super League 2. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κύριε Καλογιάννη, ανησυχώ, δεν ασχολείται ο πρόεδρος και έχει αφήσει την ομάδα σε Παραφέστα και Φραντζέσκο και δεν τσουλάει. Παρ' όλα αυτά όμως χθες η ΑΕΛ κέρδισε, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει κάτι, αλλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μήνυμα, εάν δεν είναι λάθος σκεπτικό του φίλου που το έστειλε, είναι οπωσδήποτε προβοκατόρικο. Μια ποδοσφαιρική ομάδα ασφαλώς και πρέπει να είναι στα χέρια του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Ο τελευταίος λόγος ανήκει στον πρόεδρο. Δεν ανήκουν οι λεπτομέρειες σε αυτόν. Είναι εντελώς λάθος το σκεπτικό το συγκεκριμένο. Χθες πού έγινε το παιχνίδι, Γιάννη? Στη Ρόδο. Ρόδο? Στη Ρόδο, στο ποδηλατοδρόμιο. Στο ποδηλατοδρόμιο. Ναι. Έχουμε και στιγμιότυπα από αυτό το μάτς. Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε να τα δούμε. Να τα δούμε, ναι, να τα δούμε. Πάντως εγώ εξακολουθώ, παιδιά, να λέω ότι τα φιλικά δεν έχουν και τόσο σημασία. Σημασία έχει ο προπονητής κάθε ομάδος να μοντάρει την ομάδα. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη δική μου. Το αποτέλεσμα των φιλικών δεν έχει σημασία. Ακριβώς. Αυτό εννοώ. Ναι. Αλλά η εικόνα όμως, τα φιλικά γίνονται για να δεις. Η εικόνα βλέπεις. Ναι, αλλά παίρνεις παίχτες, φεύγουν. Τέλος πάντων. Η άποψή μου είναι ότι δεν έχει σημασία τόσο μεγάλο. Δεν φεύγουν ούτε μένουν παίχτες. Οι παίχτες είναι αυτοί που είναι. Μάλιστα. Όπως λέει και ο Απόστολο. Γιάννη, τι γράφει ο άλλος? Η άλλη Γιάννη θα τερματίσει κάτω από ο Άσα και από τον Λάρισας. Καμία αντίρρηση. Θα το δούμε στο γήπεδο. Το Μάιο εδώ θα είμαστε. Εδώ. Πάμε στη Ρόδο στο ποδόσφαιρο. Δεν θα μαλώσουμε που θα τερματίσει η ΑΕΛ και η κάθε ΑΕΛ. Εγώ εδώ πέρα δεν είμαι ως εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ. Εδώ είμαι ως δημοσιογράφος. Έτσι. Και αυτό ήθελα να το πω ευθύς εξ αρχής, ώστε ανάλογα να κινούνται και οι τελεθεατές. Επίσης, για να μην αφήσω την κουβέντα στη μέση, χαρακτήρισα ένσταση αυτό που θα πω. Νομίζω ότι είναι ένα παράπονο, ωστόσο δεν είναι ένσταση. Εγώ δεν έχω καμία συμμετοχή βέβαια στο πρωτόκολλο της εκπομπής, αλλά πιστεύω ότι ασφαλώς η ομάδα του Βόλου δικαιούται τη μερίδα του δουλέοντος όσον αφορά την προβολή. Είναι η μοναδική ομάδα που εκπροσωπεί τη Θεσσαλία στη Super League 1. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε νερό στο μήλο της δυσαρμονίας όταν δίνουμε το 50% και πλέον της εκπομπής για την ομάδα του Βόλου. Υπάρχουν άλλες 6 ομάδες, οι οποίες βέβαια συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν ξεκίνησε ακόμη. Ελπίζω όταν θα ξεκινήσει ότι να έχουμε μια αρμονία όσον αφορά το χρόνο, διότι εκτός της εκπροσώπησης που έχουμε στην πρώτη εθνική από την ομάδα του Βόλου, δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής η δημοφιλία, η ιστορία, το μέγεθος των πόλεων, του κόσμου, των οπαδών και της τηλεθέασης ασφαλώς. Γιατί μιλάμε για ιστορικές ομάδες και δεν μπορούν να παίρνουν από 7 λεπτά η κάθε μία. Αυτό όχι ως παρατήρηση, ως απλή σκέψη δική μου. Σεβαστό αυτό, Γιάννη, αλλά το πρωτόκολλο της εκπομπής το ξέρεις ποιο είναι? Το πρωτόκολλο το ξέρω, το χρόνο δεν μπορώ να ξέρω. Ένα ρεπορτάζ αρχίζει και τελειώνει. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που γίνεται. Ο χρόνος τι ο χρόνος, αν η ΑΕΛ είναι δεύτερη θα αρχίζει δεύτερη. Δεν πάει να είναι η μεγαλύτερη πόλη, δεν πάει να είναι να έγινε πρωταθλητρία. Θα αρχίζει δεύτερη. Πρώτος θα είναι ο Απόλλων Λάρισας άμα είναι πρώτος. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Έτσι. Η ώρα είναι 11 και 5, 11 και 10, σε αυτό διαφωνώ.
Στο υπόλοιπο πώς να διαφωνήσω. Αυτό είναι δεδομένο. Ο πρώτος, ο δεύτερος, όποιος είναι πιο πάνω, είναι πρώτος ως είδηση, είναι πρώτος ως θέμα. Από εκεί και πέρα, ας φρόντιζαν οι ομάδες που είναι στη Super League 2, να ήταν στη Super League 1, να ήταν και αυτές μπροστά. Δεν μπορεί να είναι όλες οι ομάδες, ποτέ δεν είναι. Μακάρι να βγουν όλες, μακάρι. Σε μια χρονιά δεν γίνεται βέβαια, γιατί αυτό που έγινε είναι σκληρό πολύ. Η μισή θα βγει. Σκληρό και απάνθρωπο αυτό που ψήφισαν στη Super League 1. Για να βγαίνει και το ενέκρινε και η ΕΠΟ. Και αυτό είναι σκληρό και το άλλο είναι σκληρό που οι ομάδες οι οποίες αγωνιστικά δεν ανέβηκαν παίρνουν και μπόνους να μην έχουν απαγορεύσεις μεταγραφές. Αυτό κι αν ήταν. Διότι λέει να μην μείνουν πολλοί ποδοσφαιριστές, πώς το λένε. Θυμάσαι που έλεγες ρε Γιάννη, ναι. Θυμάσαι που έλεγες ότι να γίνει μια κατηγορία. Τι κατηγορία έγινε, τώρα έγινε η Super League 2. Εγώ δεν είχα πει. Τραγελαφικό είναι αυτό που εγώ δεν είχα πει αυτό το έκτρωμα, να βάλουν και τις τέσσερες ομάδες, τις δεύτερες. Δηλαδή φέτος έπρεπε να μπουν, που γίνεται ο κακός χαμός. Να παίζει δηλαδή η Τριγλία, να ξεκινάει στην ίδια φετηρία η Τριγλία με τη Λάρισα. Να ξεκινάει ο Αλμοπός Αριδέας με την Ξάνθη. Η δική μας σκέψη ήταν τότε δύο όμιλοι των 16 ομάδων και στο τέλος της χρονιάς οι μισοί να υποβιβαστούν και να γίνει ένας όμιλος των 20 ομάδων και ύστερα 18 και 16 σταδιακά. Δεν ήταν να πέσουν μέσα όπου γης και πατρίς και οτιδήποτε έπεσαν μέσα. Τα είπε καλά ο Νόμπλια στο απόγευμα μετά το παιχνίδι με, με την ΑΕΚ. Τι είπε. Το 3-3. Λέει αυτό το έκτρωμα που έγινε, τι δουλειά έχουν 36 ομάδες στην κατηγορία, λέει. Σε ποια χώρα, ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν γίνεται αυτό. Στη Ζιμπάμπουε έχουν καλύτερα πρωταθλήματα και έχουν καλύτερα. Μας λέει τώρα, μας λέει τίποτα ο Νιόμπλιας, εδώ υπάρχουν πρωταθλήματα πρώτης εθνικής με 22 και 20 ομάδες σε αναπτυγμένες ποδοσφαιρικά χώρες. Τι βλακία είναι αυτή. Για χώρες που έχουν 50 εκατομμύρια κατοίκους, ρε Γιάννη. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία. Έχει... Η Ελβετία πόρτα, τι πρωτάθλημα έχει στην αλφα-εθνική. Η Ολλανδία τι πρωτάθλημα έχει, που είναι διπλάσια από εμάς στον πληθυσμό. Δεν πάει έτσι το θέμα. Πώς πάει. Δεν πάει έτσι το θέμα. Στην Ελλάδα υπήρξαν και τρεις όμιλοι στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Ναι. Εδώ αυτή η χρονιά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πιλωτική για το αύριο. Αυτή η χρονιά ήταν ότι έπρεπε ευθύς εξ αρχής να φύγει εκείνη η κατηγορία που είχαμε πει. Εγώ από την αρχή το υποστήριζα. Και με χαρά είδα ότι έφυγε εκείνη η κατηγορία η οποία ήταν παρήσακτη. Πήρε ένα όνομα το οποίο δεν δικαιούταν. Και είχαμε την τρίτη εθνική κατηγορία ως τέταρτη στην ουσία. Έτερον εκάτερον αυτό. Εδώ τα άλλα δεν τα βλέπετε. Θα κάνουν μεταγραφή για να μην μείνουν άνεργοι οι παίχτες. Μπορούν να κάνουν μεταγραφές χωρίς πλέον περιορισμούς. Ποιοι άνεργοι είναι οι παίχτες. Αυτοί που δεν θα πληρωθούν πάλι αύριο από τους ίδιους. Ναι. Και οι Έλληνες οι άνεργοι ήταν άνεργοι, οι τέσσερις Παραγουανοί που πήρε η ομάδα των Τρικάλων. Γι' αυτό ήταν η ιστορία. Δεν θέλω, γιατί αδειοδότηση δεν πήρε σχεδόν κανένας. Ή πήραν αδειοδότηση Μαϊμού, οι περισσότεροι, από την Super League 2. Στο Ελλάδα όλα γίνονται. Ναι. Στο Ελλάδα όλα γίνονται. Δεν τολμάει κανένας ποδοσφαιριστής να πει δεν πληρώνουμε. Δεν είναι θέμα αδειοδότησης πια. Απλά δεν είναι θέμα αδειοδότηση. Δόθηκε μια αδειοδότηση. Πέντε-έξι ομάδες δεν πήραν αδειοδότηση. Όλες οι άλλες. Ναι, αλλά δεν τολμάει κανένας να παραπονηθεί μέσα του ΨΑΠ. Να πει ότι ξέρεις δεν με πληρώνει η ομάδα. Πώς θα σε πληρώσει ρε Καραγκιόζη, αφού η ομάδα αυτή φαίνεται ότι είναι μπατάκι. Η ομάδα αυτή έχει προβλήματα. Το κράτος της δίνει αδειοδότηση παράνομα. Εσένα πώς σε πληρώσει, αφού είναι παράνομος οργανισμός. Το κράτος δεν έδωσε ακόμη αδειοδότηση. Θα δούμε που θα δώσει. Ναι, εντάξει, όχι το κράτος, η αρμόδια, η υπόδοση, η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία κατήργησε την Επιτροπή Αδειοδότησης ουσιαστικά. Δεν σπάνω αυτός που έδωσε ρε Γιάννη, αυτό θέλω να πω. Αυτοί είναι οι τρεις νοματέοι που... Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού λέγεται. Όχι, είναι Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων αυτή. Ναι. Αυτός που έδωσε αδειοδότηση, να δούμε τι θα πει αύριο μεθαύριο, όταν θα βγουν οι ποδοσφαιριστές και θα λένε τι θα η ομάδα πει. Αυτή δεν μας πληρώνει. Αν δείτε τα έγγραφα που κατέθεσε η Ρόδος, θα γελάτε. Θα γελάτε. Η οποία Ρόδος το καλοκαίρι, όλη η Ελλάδα βούλιζε
Δεν πήγε στον εισαγγελέα. Γιάννη, δεν πήγε στον εισαγγελέα αυτή η υπόθεση. Εγώ ξέρω ομάδες που έβαλαν μέσα στο φάκελο εφημερίδες παλιές και πήραν άδεια. Μήπως ξέρετε και το άλλο, ότι ο Μπιλ Πάπας έχει δηλώσει στις δικαστικές αρχές ότι πούλησε την Ξάνθη εδώ και καιρό και προχθές ήταν στα αποδυτήρια και έβγαλε λόγο μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μπιλ Πάπας είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Έτσι, αυτή είναι η Ελλάδα. Ειρωνικό, χιούμορ κάνω τώρα φυσικά. Ειρωνικό είναι αυτό που είπα, δεν είναι. Ναι, δεν κατανοητό, είναι το... κατανοητό. Πάμε στη Ρόδο. Με αρκετά παραδείγματα κυρίως ομάδων και από τη Super League ειδικά. Η Ρόδος στην επίθεση με τον Νικολόπουλο να βρίσκει τον Τσάβη στο παράλληλο γύρισμα και τον τελευταίο και τον Παπάζογλου. Για να δούμε, Παπάζογλου βάζει στην πλάτη τον αντίπαλο. Θα γυρίσει και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 με τον Θανάση Παπάζογλου να πετυχαίνει ένα παλικαρίσιο τέρμα για τα Ελάφια. Εκμεταλλεύτηκε το μεγαλό του προσόν που είναι η δύναμή του με το σώμα του. Γύρισε πολύ ωραία. Σούταρε, η μπάλα χτύπησε στο απέναντι δοκάρι του Σουλούκου και κατέληξε στα δίχτυα. Ισοφαρίζει λοιπόν η Ρόδος 64ο λεπτό με τον Θανάση Παπάζογλου. Εδώ θα γίνει το λάθος από τον Ντιαγέ. Κλέβει ο Γιάκου, κάθεται για τον Γιάκου από κοντά. 2-1. Να λοιπόν που η Ρόδος πληρώνει τα λάθη της. Η Λάρισα παίρνει και πάλι προβάδισμα. Ο Κούστα ήταν ο σκόρ της ομάδας μετά από την παράλληλη του Γιάκου. Στην πρώτη επαφή λοιπόν με την μπάλα, ο ποδοσφαιριστής της Λάρισας χρήζεται σκόρερ και ξαναβάζει μπροστά στο σκόρ την ομάδα. Εδώ θα γίνει ακόμα ένα λάθος και έτοιμη για το 3-1 η Λάρισα και θα το κάνει με τον Μαυριά. Απίστευτα λάθη στην άμυνα της Ρόδου, παιδικά λάθη. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, 3-1 με τον Μαυριά η Λάρισα στο 73 το τέρμα για τους Βυσσινοί, οι οποίοι καθαρίζουν και την υπόθεση. Νίκη. Σε αρκετά καλό σημείο έκαναν το φάουλ οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση καλό σημείο για την ομάδα της Ρόδου, ενώ η ΑΕΛ είναι φάτσα με το τέταρτο γκολ και θα το πετύχουν. Πληρώνει ακόμα ένα λάθος στην αμυνά της η Ρόδος. Ο Μαυριάς έκλεψε την μπάλα. Σέρβιρε για τον Ομιλτιάδης, μάλλον έκλεψε την μπάλα. Σέρβιρε για τον Μαυριά και εκείνο με το διαγώνιο σουτ θα νικήσει τον Ηλιάδη για να κάνει το 1-4. 80 λεπτό της αναμέτρησης. Επειδή δεν είχε ήχο στο πρώτο γκολ της ΑΕΛ, να πούμε απλά ότι το πέτυχε ο Σημελίδης. Ο Σημελίδης αυτός ο παλιός παίκτης των Τρικάλων, του Βόλου και της Λιβαδιάς. Ναι. Ε? Ναι. Αυτός. Λοιπόν. Όσον αφορά τώρα το ρόστερ, Γιάννη, πώς το βλέπεις φέτος? Το ρόστερ εκτός τριών περιπτώσεων που ενώ υπήρχε περίπτωση να μείνουν, μιλάμε για Χαλάτσι, Γκράουρ και Γιακιμόφσκι, αποφασίστηκε τελικά, ειδικά για τους δύο τελευταίους, ότι έπρεπε να αποχωρήσουν. Ο νεαρός Χαλάτσι το ζήτησε μόνος του. Εν πάση περιπτώσει, τελευταία ώρα συμπληρώθηκαν οι 36 θέσεις, ρόστερ 36 ατόμων, το οποίο μέχρι το Δεκέμβρη παραμένει απείραχτο βέβαια, και σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα όλοι δίνουν εξετάσεις. Οι τρεις νεοφερμένοι, να τους πούμε έτσι, που ήρθαν το βράδυ της Παρασκευής τελευταία ώρα, ήταν ο Μπαντιμπαγκά, ο Ταχάρ και ο Νίνο. Οι δύο πρώτοι βέβαια προορίζονται. Ορίστε. Δεν είχαν ξαναπαίξει τη Λάρισα αυτή? Όχι βέβαια. Ο Ταχάρ δεν είχε... Ταχάρ στον Πανετολικό ήταν. Α, στον Πανετολικό ήταν. Μπαντιμπαγκά ήταν στον Αστέρα Τρίπολης. Και πού άλλο έπαιξε νομίζω. Ο Ακούνια έμεινε στη Λάρισα. Ο Ακούνια γεννά η γυναίκα του σήμερα. Πέρασε 12 η ώρα. Περιμένω να γεννήσει σήμερα 20 Σεπτεμβρίου. Οπότε το παιδί, δεν ξέρω κόρη ή γιος αν είναι, θα έχει και την ίδια ημερομηνία γέννησης με μένα. 20 Σεπτέμβρη. Έχεις γενέθλια και σε Γιάννη αύριο, ε? Ναι, σήμερα, πέρασε από 12. Πέρασε από 12. Και αναμένεται μέσα στη βδομάδα να επιστρέψει. Ο Ακούνια, χρόνια σου πολλά λοιπόν, Γιάννη. Πολλά, με υγεία πρώτα. Σιδεροκέφαλος, υγεία.
Και όλα τα καλά σου εύχομαι. Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, όλα τα άλλα γίνονται. Ο Ακούνια βέβαια έχει ένα σοβαρό τραυματισμό. Αλλά από εκεί και πέρα. Είναι στην Ουρουγουάη, αυτό για είναι Ευρώπη. Είναι στην Ουρουγουάη. Πήγε για τα, λόγω του τραυματισμού, έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζε εδώ πέρα και πήγε για να παρευρεθεί και στη γέννηση του παιδιού του. Το περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα. Όπως μέσα στην εβδομάδα, αύριο μεθαύριο, αναμένονται και τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι οι ομάδες 3 του μηνός, 3 Οκτώβρη, υπάρχει φιλικό παιχνίδι με τη Βέρεια και αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει κάτι το πρόγραμμα, οπότε μάλλον θα βρεθεί κάποια ομάδα. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις για να γίνει ένα ακόμη φιλικό, με τη σκέψη ότι μέχρι τις 10 του Οκτώβρη θα έχουμε κάποιο πράσινο φως από την ΕΠΟ. Και μεσοβδόμαδα θα γίνει και κλήρωση. Κλήρωση κυπέλλου, τι γίνεται μεσοβδόμαδα. Ποιος θα παίξει στο κύπελλο, ξέρουν. Πρώτα, αν δεν ολοκληρώσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τον έλεγχο, που δεν είναι έλεγχος απλά των φακέλων των ομάδων, αλλά είναι έλεγχος και του πόθεν έσχεση των φερόμενων ως μεγαλομετόχων ιδιοκτητών, δεν μπορεί να γίνει καμία κλήρωση, ούτε το κυπέλλου. Διότι σε αυτή τη φάση του κυπέλλου συμμετέχουν όλες οι ομάδες Super League 2. Άρα, ποιες θα πάρουν άδεια. Διότι είναι άλλο αυτό, η άδεια. Ποιες θα πάρουν άδεια είναι το θέμα. Άλλη περίπτωση η άδεια της ΕΠΟ και άλλη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Γαλάτη λέει: κάνει ένα σχόλιο για το Super League 2. Τι να κάνω, παιδιά, σας τα είπα προηγουμένως. Έκτρωμα αυτή η κατηγορία. 36 ομάδες τώρα όλοι. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα. Για να δούμε. Όπως λέει και ο Γιάννης, να δούμε. 30. Ποιες θα είναι. Θα ξεκαθαρίσει. Πιστεύω ότι του χρόνου οι όμιλοι θα είναι πολύ πιο χαμηλοί όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων και στην επόμενη χρονιά θα πάμε σίγουρα σε ένα όμιλο. Καταρχήν, Γιάννη, αυτό είναι και το καλύτερο. Η προκήρυξη υπεγράφει. Η προκήρυξη είναι όσον αφορά τον προβιβασμό. Έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Για τον υποβιβασμό δεν ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η δομή της κατηγορίας. Ακριβώς. Έτσι είναι. Δεν ξέρουμε, μπορεί να κάνουν και τρεις ομίλους. Ξέρω εγώ τι θα κάνουν. Προφανώς υπάρχει προκήρυξη με συμμετοχή 18 ομάδων. Υπάρχει. Αλλά θα είναι έτσι. Δεν θα είναι. Και θα πρέπει προκήρυξη. Θα δούμε το τελικό σχέδιο. Τι γίνεται με τις Β' ΠΑΕ. Τι θα έχει play-off, θα έχει play-out. Εγώ έχω τη γνώμη ότι δεν θα συμμετέχουν. Δεν μπορεί να συμμετέχουν οι Β' ΠΑΕ. Θα συμμετέχουν μόνο στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν. Ναι, όχι. Για play-off λέει ο Αποστόλης. Δεν νομίζω να υπάρχουν play-off και play-out. Είναι, ο χρόνος πιέζει τόσο που για να γίνει αυτή η ιστορία πρέπει να πάμε Ιούλιο μετά. Μπορεί να έχουμε εμβόλυμες. Πόσες εμβόλυμες. 18... Για να ολοκληρωθεί, Γιάννη, θα χρειαστούν εμβόλυμες. 34 αγωνιστικές θα χρειαστούν εμβόλυμες έτσι κι αλλιώς για την κανονική διάρκεια. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Ναι, εγώ συμφωνώ. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Θα φτάσουμε να πράγματα... Τι ρωτάει ο άνθρωπος, τι τρέχει με Ακούνια, τώρα τα είπαμε. 10 λεπτά μιλούσαμε. Άστον, έστειλε ένα μήνυμα, ρε Γιάννη. Δεν έχει τίποτα να κάνει. Θα πει τώρα ήμουν έξω άπλωνα τον τραχανάκι. Ναι, δεν έχει τίποτα να κάνει και τώρα. Όσον αφορά, να πούμε και στις ομάδες νέων, ανέλαβε ο κύριος Δελόπουλος, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ΑΕΛ, ανέλαβε φέτος τις ομάδες νέων ως ξεχωριστή οντότητα και η κάτω των 17 αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League 1. Έφερε ισοπαλία 1-1 στα Γιάννηνα χθες. Μάλλον τα Γιάννηνα πήραν ισοπαλία γιατί ισοφάρισαν στον 24ο λεπτό. Και κάτω των 19 θα παίξει το πρωτάθλημα της Super League 2. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη δομή του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, εγώ επιμένω ευθύς εξ αρχής είχα μιλήσει για τις πολύ σωστές κινήσεις, κατά την άποψή μου, που γίνονται από πλευράς αναγέννησης Καρδίτσας. Στα Τρίκαλα φαίνεται ότι... Γιάννη, ναι. Να βάλουμε τον συνάδελφό σου, τον κύριο Νικολάου, στην κουβέντα να μας πει 2-3 κουβέντες για την αναγέννηση, μια που την ανέφερες. Εννοείται. Με τον κύριο Νικολάου να μιλήσουμε, γιατί τα πρώτα δείγματα γραφής της
ομάδες της Αναγέννησης Καρδίτσας είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ την είδα στο Υπάρχει φιλικό. Υπάρχει και το πλεονέκτημα του κόσμου, ο οποίος είναι διψασμένο. Ναι, τα εισιτήρια διαρκείας για τα δεδομένα της Καρδίτσας είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Πλησιάζουν τα 500. Ενώ ήταν αυτό το νούμερο για την... Μεγάλο νούμερο, πλησίαστο για την αναγέννηση. Για την αναγέννηση, ναι. Ήταν λίγες φορές έχει συμπληρώσει 500 εισιτήρια. Το ρεκόρ της είναι 650 στην μεγάλη χρονιά με... Πήγαινε για πρωτάθλημα. Με Κώστα Ζάρα, πρόεδρο. Πήγαινε για πρωτάθλημα. Αυτό θέλει να κάνει η διοίκηση του κ. Παπαδημητρίου, η οποία την είδα στο φιλικό, την ομάδα της... της αναγέννησης με τα τρίκαλα. Ο φίλος που έστειλε αυτό το μήνυμα πόσο χρονών είναι, Δεν ξέρω. Και λίγο... Για να του απαντήσω πότε, να το ρωτήσω πότε αλλαξοπίστησε. Καλημέρα σας κύριε Νικολάου, τι κάνετε? Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Μάλλον καλημέρα, γιατί είναι Δευτέρα τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Πώς πάμε λοιπόν, είναι ο υπεύθυνος τύπου της και επικοινωνίας της ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας, ο κ. Νικολάου, τον οποίος μας τιμά με την παρουσία του, έστω και την τηλεφωνική, να μας δώσει τα τελευταία νέα της ομάδος, η οποία έχει ρεπό αυτό το Σαββατοκύριακο. Υπήρχε ρεπό, μετά και το φιλικό αγώνα της Τετάρτης με τα Τρίκαλα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη ικανοποίηση στο στρατόπεδο της αναγέννησης, ειδικότερα μετά και τις εμφανίσεις, αλλά και την ανταπόκριση του κόσμου, η οποία είναι ιδιαίτερα θετική μέχρι στιγμής. Έσπασε το φράγμα των 400 διαρκείας και στόχος είναι, γιατί όχι, να καταφέρει η ομάδα να σπάσει και το ρεκόρ τη σεζόν 2008-2009, που ήταν τα 600 διαρκείας. Και να πούμε ότι και τότε η αναγέννηση προπονητή είχε τον Περικλή Αμανατίδη, όπως έχει και σήμερα. Ελπίζουν τουλάχιστον, βλέποντας και τον κόσμο, να αγκαλιάζει αυτή τη νέα προσπάθεια από την πρώτη κιόλας μέρα που ανέλαβε ο κ. Παπαδημητρίου, και την περσινή χρονιά που δεν μπορούσε με τη φυσική του παρουσία στο γήπεδο να δώσει το παρόν, αλλά σε αυτά τα πρώτα δύο φιλικά στην ουσία έχει γεμίσει το γήπεδο, τηρώντας φυσικά όλα τα μέτρα που ορίζονται για την προστασία έναντι του κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βρισκόμαστε σε περίοδο που είναι η αβεβαιότητα κυριαρχή. Το πρωτάθλημα δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει απίστευτα τις προσπάθειες της ομάδας να οργανώσει και τα φιλικά. Υποτίθεται ότι στις 22 θα έχει αγώνα κυπέλου, δεν θα γίνει. Ελπίζουμε τουλάχιστον την Τρίτη που θα γίνει το ΔΣ να υπάρξει κάποια απόφαση, για να υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας, ώστε να χρονοθετηθεί και η συνέχεια της προετοιμασίας και επιτέλους να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Τα προπονητικά κέντρα, το προπονητικό κέντρο της ομάδος, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, κύριε Νικολάου? Αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει έχουν προχωρήσει όλα τα έργα που αφορούν στο υπόγειο σύστημα άρδευσης. Γίνονται και έργα περίφραξης, ώστε τόσο οι ακαδημίες αλλά και η ανδρική ομάδα, το σπίτι της ανδρικής ομάδας και των ακαδημιών, να παρουσιάσει ένα εντελώς καινούριο πρόσωπο, ανανεωμένο, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, ώστε τόσο τα μικρά παιδιά αλλά και η ανδρική ομάδα να προπονούνται κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Είναι κάτι που το οποίο θέλει εξ αρχής η διοίκηση, ήθελε εξ αρχής, έτεξε τις διαδικασίες σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας. Το ίδιο πράγμα έγινε και με το Δημοτικό Στάδιο, που έχει αλλάξει τελείως μορφή, έχουν τοποθετηθεί καινούργια καθίσματα, έχει αλλάξει ο χλωοτάπητας, θα μπουν καινούργιοι μπάγκοι, τα αποδυτήρια έχουν ανακαινιστεί πλήρως και θα προχωρήσουν και τα υπόλοιπα πληθυντικά έργα. Αυτό που δεν κάνετε, κύριε Νικολάου, είναι τα φώτα. Θα προχωρήσει και αυτό, γιατί όντως υπάρχει ένα μικρό θέμα, το οποίο βέβαια έχει ήδη εντοπιστεί και θα διορθωθεί, ελπίζω, σε επόμενο φιλικό να είναι στην εντέλεια. Υπήρχε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί η αναγέννηση τελείωσε τις υποχρεώσεις της 11 Ιουλίου, η αλήθεια είναι. Ναι, βέβαια. Δεν μου λέτε, έχει προγραμματιστεί σειρά φιλικών ακόμη?
Όπως σας είπα και πριν, επειδή δεν ξέρουμε ακόμα το ακριβές χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας, δεν υπάρχει ακόμα κάτι ανακοινώσιμο. Γίνονται σίγουρα κουβέντες με ομάδες. Πρέπει να γίνουν φιλικά παιχνίδια, όπως το καταλαβαίνετε. Πρέπει να μείνουν και παίκτες σε αριθμό και να αποκτήσει μεγαλύτερη χημεία η ομάδα, γιατί η Αναγέννηση είναι μια ομάδα με πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές. Το ρόστερ είναι πλήρως ανανεωμένο και χρειάζεται και χρόνο ώστε να αποκτήσει την κατάλληλη χημεία και να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμη στην πρώτη επίσημη σέντρα. Οι επιχειρηματίες της περιοχής στηρίζουν την ομάδα? Ναι, υπάρχει ανταπόκριση. Βλέπουν μια νέα υγιής προσπάθεια να ξεκινάει και υπάρχει διάθεση, υπάρχει δίψα, γιατί η Αναγέννηση λείπει πολλά χρόνια από το υψηλό επίπεδο και είναι κάτι που σίγουρα έχει βοηθήσει και θα βοηθήσει και την πόλη ολόκληρη να δείξει η ομάδα ότι ξανά να είναι ανταγωνιστική στο υψηλότερο επίπεδο και να κάνει μια καλή πορεία για να δώσει και μια χαρά στον κόσμο, που μην ξεχνάμε που πριν δύο χρόνια την έβλεπε την ομάδα να είναι στο τοπικό. Ξέρετε, είναι νοπές ακόμα οι μνήμες που ήταν εδώ στα χωριά της πόλης, που τα συμπαθέστατα χωριά της πόλης, αλλά η Αναγέννηση δεν ανήκει στο τοπικό, ανήκει στις υψηλότερες κατηγορίες, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, εκείνη η θέση της. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι φέτος με όλα, με όλες τις κινήσεις που έχουν γίνει, θα βγουν και στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε ο κόσμος της ομάδας να φεύγει ικανοποιημένος από το γήπεδο, όπως έφυγε στις δύο φιλικές αναμετρήσεις με την ΑΕΛ και τα Τρίκαλα. Ας είναι καλά ο Άγιος Παπαδημητρίου. Έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Να κάνετε το σταυρό σας. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Υπάρχει ένα ενωτικό κλίμα που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η ομάδα είναι η πόλη στην ουσία. Πρέπει να την αγκαλιάσει όλη η πόλη αυτή τη νέα προσπάθεια όπως την έχει αγκαλιάσει. Και θέλουμε να ελπίζουμε όλοι όσοι αγαπάμε την ομάδα να κάνει ακόμα περισσότερα βήματα προς τα πάνω μετά την τριπλή άνοδο σε μία χρονιά, να κάνει μία καλή πορεία, να σταθεροποιηθεί αρχικά στη Super League 2. Έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εύχομαι το καλύτερο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, βράδυ. Κύριε Νικολάου, να είστε καλά. Γεια σας, ευχαριστούμε. Υπάρχει αισιοδοξία, Γιάννη και Σπύρο, στην Αναγέννηση. Όλοι αισιοδοξούν και κυρίως στην Αναγέννηση. Γιατί έχουν γίνει και τα πανηρές μεταγραφές και λοιπά και λοιπά. Υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, αμανατήρες, καλές κινήσεις, ναι, υπάρχουν πληροφορίες και ούτω καθεξής. Ο Σπύρος θα μαθαίνει από τον φίλο του το Σφίκα. Θέλω να απαντήσω στην Καρδίτσα. Ο Σφίκας είναι απίθανος. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΤΕ είναι κατά πάνω. Είναι κοντά στην ομάδα. Ναι, βέβαια, και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Θέλω να απαντήσω σε δύο μηνύματα σε κάποιον που επιμένει βουκολικά προφανώς, δεν τον Εποτσομπάνο. Δεν ετέθη ποτέ, όταν κάνει λογοπαίγνιο Φέστα με Παραφέστα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Παραφέστας υπήρξε και είναι μεγαλύτερη σημαία της ΑΕΛ. Αυτό. Και κατά δεύτερο λόγο, μαζί σου Γιάννη όλοι. Από πού και ως πού ορμόμενος, το έχει ξανακάνει και αυτό σε κάποιοι άλλοι, από πού και ως πού ορμόμενοι κάνουν συγκρίσεις μεταξύ Δουβίκα και Πινακά. Τι προκύπτει από αυτό? Από πού προήλθε αυτό το πράγμα? Από άρρωστα μυαλά. Άρρωστος είναι, όχι άρρωστο μυαλό. Είναι άρρωστος παντού αυτός. 100%. Όταν το μυαλό είναι αρρωστημένο σε μια φάση. Αυτό εννοώ. Είναι παντού, άρρωστος, δεν είναι. Άρρωστος σωματικά. Είναι άρρωστος όλες οι φλάτσες καμένες. Θα τον πληροφορήσω απλά ότι ο Πινακάς δεν είναι στα αζήτητα, ούτε δόθηκε πουθενά δανεικός. Ο Πινακάς, επειδή είχε αυτή τη συμπεριφορά κυρίως με τον πατέρα του και τον μάνατζερ το καλοκαίρι, δεν έγινε μεταγραφή, πήγε στον Ολυμπιακό τελευταία ώρα, με αποτέλεσμα να συμμετέχει στη δεύτερη ομάδα. Και μάλιστα πέτυχε τον γκολ χθες στην Ξάνθη στο 3-1 που χάσαμε. Πάμε λοιπόν στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια. Είμαι ο Κώστας, είμαι από την ομάδα μου, από το Βουνίο. Μπορείτε να μας πει λίγο ο κύριος Καλογιάννης για το τοπικό ποδόσφαιρο? Α, γίνεται. Τι πράγμα? Για το τοπικό ποδόσφαιρο. Τι θέλετε για το τοπικό ποδόσφαιρο? Τι θα γίνει? Αν θα γίνει...
Δεν τον άκουσα το... Τι εννοείτε? Τι θα γίνει με την υποκίνηση της ομάδας πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Υπάρχει... Αυτό το γνωρίζουν οι ποδοσφαιρικές ενώσεις. Ακριβώς. Του κάθε νομού. Αλλά πέραν του συγκεκριμένου γεγονότος, νομίζω ότι... Καταρχήν βγάζει κάθε ένωση, βγάζει ανακοίνωση, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Δεν είναι θέμα αυτό. Το πρόβλημα στο αεραστηνικό ποδόσφαιρο είναι πλέον τα τεστ. Είναι ένα δυσβάστακτο ποσό το οποίο δεν μπορούν να το σηκώσουν οι ομάδες 100%. Οπότε θα πάμε στην περίπτωση να μην τηρείται το πρωτόκολλο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, χειμώνας έρχεται και ούτω καθεξής, ο κορονοϊός να είστε βέβαιοι ότι θα ξανακαλπάσει. Οπότε ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Υπάρχει μία περίπτωση να αναλάβουν τα έξοδα των τεστ δημοτικές αρχές, κοινοτικές αρχές. Σε διαφορετική περίπτωση είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, παρεκτός και αν κλείσουν μάτια αρκετά. Πάμε σε άλλη γραμμή. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια. Για τον κύριο Καλογιάννη. Μας έλεγε πρώτα... Για τον κύριο Καλογιάννη. Ναι, μας έλεγε πρώτα ότι δεν εκπροσωπεί καμία Λάρισα και είναι απλά δημοσιογράφος. Όχι, δεν είπα αυτό. Έχει πίσω... Το βλέπουμε και έχει πίσω το σήμα της Λάρισας. Δηλαδή μπορεί να το έχει πάρει στο... εκεί στο σήμα εκεί με το αυτό που εσύ φοράει. Εσύ που έχεις στο σπίτι από πίσω το κεφάλι του Καραγκιόζη, έχεις καμία σχέση μαζί του? Όταν δεν καταλαβαίνεις, άνθρωπέ μου, τι λέω, μη σηκώνεις το ακουστικό. Στο σπίτι δεν κάνει να γίνει σε ένα πατέρα μία η ώρα τη νύχτα. Άστο τώρα, σου λέω. Άστο. Είπα, καλώς. Είπα ότι δεν είμαι εδώ εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, είμαι ως δημοσιογράφος. Έτσι, και ασφαλώς πίσω μου είναι το σήμα της ΑΕΛ, διότι για τα γεγονότα της ΑΕΛ μιλάμε εμείς εδώ από το στούντιο της Λάρισας. Θα σου πω για την Τρίγλια εγώ, ούτε για την Ελευσίνα. Κάποια πράγματα, ρε παιδιά, να είστε σίγουροι, όχι ότι σας λένε. Δεν είπε ο Γιάννης ο Καλογιάννης ότι είναι σαν εκπρόσωπος της ΑΕΛ εδώ. Τώρα, όσον αφορά το σήμα της ΑΕΛ πίσω, είναι θέμα του στούντιο. Είναι το background που λέμε εμείς. Πάρτε τον επόμενο τώρα, να δείτε πώς τα κινήνα τέτοια ώρα κινούνται. Πούλησε 4.000 διαρκείας με τον Πιλαδάκη. Όταν τους θα έβαλε με το μαχαίρι εδώ γραμμάτια για 3 χρόνια, μέχρι την εποχή του Πλεξίδα, μην πω και το Κούγια, ερχόταν οι άνθρωποι να ξαργυρώσουν, να μπουν μέσα, γιατί τα είχαν πληρωμένα, να φανταστείτε. Και δεν μας λέει ο άνθρωπος ότι αυτά τα 4.000 διαρκείας οδήγησαν την ΑΕΛ στην απόλυτη απαξίωση, στο οικονομικό κράχ και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έπαιζε ντέρμπι με τον οικονόμου Τσαριτσάνης και μας λέει ο άνθρωπος πόσα εισιτήρια πούλησε τότε. Να τα κάνω εγώ τι τα εισιτήρια? Να τα ενθυλακώσει κάποιος άλλος? Τώρα που έχει 200, λέει 200 έχει, προφανώς γνωρίζει πόσα έχει, μόνο που το 2 δεν είναι 2, είναι 700 αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και τα 700 αλλά... για τη Λάρισα είναι λίγα, Γιάννη, έτσι δεν είναι τώρα? Για τη Λάρισα λέμε, δεν πάνε και στο τοπικό. Με κορονοϊό, με τηλεοπτικό από την ΕΡΤ και όχι σε συνδρομητικό κανάλι, με κόσμο γονατισμένο από τον υποβιβασμό, με τη γνωστή περιραίους ατμόσφαιρα που ξέρετε, ναι. Δεν είπαμε εν πρώτης ότι 700 έκλεισε ο κύκλος. Θα δούμε πόσο θα πάει. Εντάξει. Καλημέρα. Γεια. Γεια. Ακούω αυτό που λέτε για ποδόσφαιρο. Ναι. Οι 3 μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, δηλαδή Βόλος, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που είναι και αναπτυγμένες ποδοσφαιρικά. Δηλαδή η Αθήνα, ας πούμε, έχει 5-6 ομάδες στην Α' Εθνική. Ας τον πρόλογο, τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι δεν μπορεί οι ομάδες της Θεσσαλίας
ποιες είναι αναπτυγμένες, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς ανεπτυγμένες. Δηλαδή, στα κιλά, στα κιλά. Δεν μπορώ να καταλάβω, ότι... να κατανοήσω η λέξη ανάπτυξη, έτσι, τι εννοείς. Ναι, σου λέω, οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, ναι, έχουν και πολλές ομάδες στην αλφαθηνική. Δηλαδή ο Βόλος έχει τρεις ομάδες, παίξανε τρεις ομάδες στην αλφαθηνική. Ναι. Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχει τέσσερις, η Αθήνα πέντε. Η Αθήνα δεν έχει πέντε, η Αθήνα έχει 115. Στην Αλφα Εθνική έχουν παίξει μέχρι και ο Αθηναϊκός. Ναι, λέμε Αθηνική για τις μεγάλες, έτσι. Και ο Αθηναϊκός έχει παίξει Αλφα Εθνική. Μέχρι ο Θρασίβουλος. Έξι μήνες, ένα μισό χρόνο, ξέρω. Ο Θρασίβουλος έπαιξε Αλφα Εθνική. Ναι. Ο Ακράτητος έπαιξε Αλφα Εθνική. Ναι, ναι. Αυτά είναι... Μα αυτό σου λέω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι συντοπίτης, το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις ομάδες επαγγελματικές στο Βόλο, αυτό είναι αγκάθι στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Να το όχι, είναι αυτό. Μεγάλη πόλη ο Βόλος. Όσο μεγάλη πόλη και να είναι, δεν αντέχει τρεις επαγγελματικές ομάδες. Σαν δεν είναι ο Βόλος Θεσσαλονίκη. Ο Βόλος έχει τραβήξει όλη την κεντρική Ελλάδα σαν μεγάλη πόλη που είναι. Οπότε γι' αυτό είναι πολλές επαγγελματικές ομάδες. Με συγχωρείτε τώρα, θα φάμε την εκπομπή που μια αλλαγή. Να είσαι καλά, δεν μας βοηθάς με το σκεπτικό. Είναι αυτό το πράγμα τώρα. Δεν μας βοηθάς. Μεγάλη πόλη είναι ο Βόλος. Όσοι είναι μεγάλη πόλη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχει και τρεις ομάδες επαγγελματικές. Πέραν αυτού που αυτό είναι μια αστειότητα. Η Πάτρα είναι διπλάσια από τον Βόλο. Είναι μισό εκατομμύριο ο κόσμος. 600.000. Τώρα κάτι ήθελε να πει ο άνθρωπος. Προφανώς η καραμέλα δεν βγαίνει έτσι. Οι ομάδες έχουν και μια ιστορία πίσω. Είναι κάποιες πρωταθλήτριες, είναι κυπελούχες, είναι Ευρωπαίες. Τι μας είπες τώρα? Γεγονός ότι είναι ότι όλοι... Στην αντιπαράθεση το πήγαινε. Κάθε ομάδα εγώ έχει την ιστορία. Εγώ δεν ρίχνω νερό σε τέτοιο μήλο όμως. Κάθε ομάδα έχει την ιστορία της και κάθε ομάδα αγωνίζεται για την... Δεν είναι απλά ιστορία. Και για την ιστοροφημία της. Δεν είναι απλά ιστορία. Βεβαίως η ιστορία είναι σεβαστή 100%. Δεν είναι απλά ιστορία, είναι και τα επιτεύγματα. Τα επιτεύγματα είναι μέρος της ιστορίας. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω εγώ προς εσάς, τους φίλους μου που κατοικούν στην πόλη της Λάρισας. Ρε μάγκες, για προσέξτε λίγο το τι λέτε όσον αφορά ανθρώπους που έχουν δοξάσει αυτή τη φανέλα την οποία εσείς λέτε ότι αγαπάτε. Δεν γίνεται, ρε καραγκιόζο παίχτη, να μου κάνεις εσύ ειρωνικά σχόλια για τον Παραφέστα. Σύγκριση. Δεν γίνεται. Είσαι μουχλιασμένο μυαλό. Η τέλος. Δεν παραγράφεται ποτέ. Και στο λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει τη Λάρισα, είναι παρατηρητής, βέβαια, δεν είμαι Λαρισαίος, είναι παρατηρητής, ζω το κλίμα, το τι γίνεται, γιατί είμαι συνέχεια στη γειτονική πόλη, βρίσκομαι εκεί συνέχεια, όπως και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, αλλά δεν γίνεται να υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και να βγαίνεις εσύ ο X μαλάκας που λέει ναι, εντάξει, και να λες ότι ο Παραφέστας είναι παραφέστα. Τι είναι αυτά, ρε? Τι είναι αυτά, ρε? Γερεμίστε λίγο, ρε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ξανά μαζί λοιπόν. Ήρθε ένα μήνυμα, δεν το περάσαμε μέσα. Καλησπέρα, λέει, καλή σεζόν έχετε όλοι σας. Θέλω να μου πει ο κύριος Καλογιάννης τι συνέβη στο χθεσινό φιλικό μεταξύ των Τρικάλων και του Απόλλωνα Λάρισας. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας, νομίζω ότι δεν μπορώ να περιγράψω κανένα περιστατικό, διότι δεν ήμουν παρόν. Ό,τι έχει δει ο κόσμος από το διαδίκτυο και ούτω καθεξής. Εγώ όμως μένω στη δήλωση του Γενικού Αρχηγού των Τρικάλων, του κυρίου Κατσαντώνη. Ναι. Ο οποίος ζήτησε δημόσια συγγνώμη και ούτω καθεξής.
και η πλευρά του Απόλλωνα, η οποία έβγαλε ανακοίνωση. Βέβαια είναι μια ανακοίνωση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα, και να το προσέξουν αυτό, διότι ουσιαστικά γράφει «βγάζουμε ανακοίνωση γιατί δεν έχουμε να πούμε τίποτα για το γεγονός», το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις δημοσιότητας ενώ δεν έπρεπε και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει έγινε ένα γεγονός. Συμβαίνουν στα γήπεδα αυτά. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι δύο παράγοντες ενεπλάκησαν, ο κύριος Κατσαντώνης και ο κύριος Δρακόπουλος. Δοξόπουλος. Συγγνώμη, Δοξόπουλος. Γίνονται αυτά, ανάβουν τα αίματα και ούτω καθεξής. Τώρα και πήραξε το επεισόδιο αυτό, το 1-3 δεν πήραξε. Αυτό φαίνεται ότι τα Τρίκαλα βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Εγώ τα είδα και με την Καρδίτσα. Εκεί η Καρδίτσα τα σκόρπισε τον ΑΟΤ. Τον σκόρπισε. Εντάξει, δεν υπήρχε ΑΟΤ. Το πρωτάθλημα ίσως είναι κάπως διαφορετικό. Να πω για την ανακοίνωση του Απόλλωνα Απόστολε, συγγνώμη, ναι, που αναφέρει ότι... Σε τι γλώσσα στα Φαρσί ήταν γραμμένη? Γράφει μάλιστα στο τέλος ότι η ομάδα των Τρικάλων ήταν και θα παραμείνει φύλλα προσκύμενη σε εμάς. Ο Απόλλωνας για λογαριασμό των Τρικάλων μιλά. Κάποια ομάδα φύλλα προσκύμενη σε κάτι, το λέει η ίδια ή το συμπεραίνει ένας τρίτος. Προφανώς θέλουν να πούν οι άνθρωποι ότι θα είναι πάντα φίλοι με τον ΑΟΤ. Τα έχουν καλά σχέσεις. Αλλά όχι κατά αυτή την έννοια τώρα. Τέλος πάντων. Απλά θα πρέπει αυτοί που βγάζουν ανακοινώσεις, νοηματική σύνταξη, να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Γιάννη, στέκομαι σε αυτό που είπες, Γιάννη, ότι είναι ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε φορά στα γήπεδα και να μην το συνεχίσει. Αν δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, ο Γιάννης ο Καλογιάννης είναι διαθέσιμος να τους ξεπηρετήσει. Απλά δεν θα υποκαταστήσω εγώ Απόστολο κανένα συνάδελφο, αλλά εντάξει. Το επεισόδιο πήρε διαστάσεις, γιατί πράγματι είχε χρονικές διαστάσεις. Δηλαδή δεν έγινε κάτι το οποίο έληξε σε 5, 10, 20 δευτερόλεπτα. Α, δηλαδή πλακωνόταν ο Τζακ Νόρις με τον άλλον, τον Λίβαν και το... Γενικεύτηκε η σύραξη μετά. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά είναι για να αποφεύγονται. Να αποφεύγονται. Γίνονται για να αποφεύγονται, έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Παρακαλώ τώρα, επειδή η κλήρωση είναι πρώτων πυλών, πρέπει να γίνει. Τελειώνουμε σε λίγο. Θέλω κάποιος από τους εκλεκτούς μας τηλεθεατές να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας βοηθήσει στην κλήρωση. Έχω μπροστά όλα τα ονόματα εδώ και τις τις σωστές απαντήσεις, ναι. Μπράβο, Γιάννη. Οι τέσσερις ομάδες της, που έχουν έδρα την Σοβιετική Πρωτεύουσα, είναι φυσικά η ΤΣΣΚΑ, η Σπάρτακ, η Δυναμό και η Λοκομοτίβ. Τέσσερις. Υπάρχει και μία άλλη η οποία δεν έχει παίξει στην... αλλά είναι επαγγελματική, είναι και η Κίμκι. Η οποία Κίμκι όμως είναι στα περίχωρα της... της Σοβιετικής Πρωτεύουσας, της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Οι δύο Σλοβάκοι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει είναι, στο Βόλο έπαιξε ο Γέντριτσεκ, ενώ ο Μάριο Μπρέσκα έπαιξε στον Ολυμπιακό Βόλο στις χρυσής διετίας, τριετίας 8-11. Επίσης τότε στην πολύ καλή ομάδα του Βόλου εκείνης εποχής έπαιξε και ένας άλλος Σλοβάκος, ο Ντολεζάη. Και αυτό το βρήκατε. Δεν έχω δει σωστές απαντήσεις ή απαντήσεις που αφορά όλη... αφορά τον φίλο μου, τον Στάθη τον Ηλιόπουλο, για το προσωνύμιο το Παρατσούκλητο. Φυσικά και το Παρατσούκλητο ποιο είναι? Εσύ Παναγιώτη ξέρεις, μιλάω για το με τον καμεραμάν που είναι πίσω από την κάμερα. Εσύ ξέρεις ποιο είναι το παράτσοκλι... από ό,τι θυμάμαι, ναι. Για πες το. Φούρκας. Έτσι, μπράβο. Ήταν το παράτσοκλι το αυτό, το Φούρκας. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Με τιμάει με τη φιλία του. Είμαστε μαζί συμπαίκτες και στον Τοξότη, αλλά και στον Ολυμπιακό Βόλου αργότερα. Να πούμε για τον Απόλλωνα Απόστολο ακόμη ότι
Την Τετάρτη στην Ευξηνούπολη έχει φιλικό. Με τη Δήμητρα Ευξηνουπόλεως. Ναι, στις 5 η ώρα και την Κυριακή στις 4.30 στη Φιλιππούπολη με τον Αρμοπό Αριδέας. Από όνο Λάρισας, Λάρισα δεν θα γίνει κανένα φιλικό, Γιάννη, ΑΕΛ. Βεβαίως. Ε? Βεβαίως. Έχει ήδη κλείσει το φιλικό αυτό. Ναι, πότε? Όταν θα βγει ο ήλιος από τη Δύση. Λοιπόν, βοηθήστε μας τώρα, ένα τηλέφωνο περιμένουμε από σας. Σε λίγο θα κλείσουμε. Ένα τηλέφωνο για να ένας εκλεκτός τηλεθεατής σας επικοινωνήσει μαζί μας για να κλείσουμε την υπόθεση των δώρων, που είναι 4, είπαμε, από την εταιρεία του Θωμά Μαλαμίδη. Είναι ένας πυροσβεστήρας αυτοκινήτου και ένα αντιανεμικό. Από την βιοτεχνία Φρέντις είναι άρτο λιχουδιές, αρκετές. Πολύ καλά τα κατασκευάσματα από τη βιοτεχνία Φρέντι. 15 κιλά βιολογικό χρώμα από την εταιρεία Θάνος Χρώμα, προσφορά για τους τηλεθεατές μας. Και φυσικά ένα τάμπλετ από την εταιρεία Ηλεκτρικά Τζίμις, από την Άγρια του Βόλου. Περιμένουμε με αγωνία εκτός από τη Super League 2 και την Τρίτη Εθνική, που φέτος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να το ξέρετε, και με την ευκαιρία ξεχάσαμε, δεν είδα σήμερα το παραδοσιακό του Λάμπρου του Ιωακήμ, ο οποίος συνεχίζει απτόητος και στην Προεδρία του Ηρακλή. Είναι από τους βασικούς διεκδικητές, έτσι δεν είναι? Ο Ηρακλής, ο Πόελασσόνος και η Κοζάνη. Εγώ θα βάλω μέσα και το Θησέα, αν είναι στον ίδιο όμιλο. Εσύ τι λες, Γιάννη? Εγώ βάφτισα τον Ηρακλή, πρωταθλητή τώρα. Θα δούμε, εδώ είμαστε για να... Ο Ηρακλής Λάρισας. Βέβαια. Ωραία. Αποστολή. Να δούμε. Αποστολή. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, Απόστολε. Μια που ανέφερε και για το Στάθη τον Ηλιόπουλο, χρόνια πολλά σήμερα. Πολύχρονος. Τι έχει γενέθλια για το Αγίου Ευσταθείου? Έχει Ευσταθείο. Τώρα γιορτάζει ο Στάθης. Χρόνια πολλά. Στάθης ο Ηλιόπουλος, χρόνια του πολλά. Να είναι καλά, έχει μια φανταστική οικογένεια, να είναι καλά εκεί που είναι και να του δίνει θεός υγεία. Πες μου όπως όλοι τα νούμερα. Ναι, 4 νούμερα από το 1 έως το 19. 17 ημερομηνία γεννήσεως, 17. 17. Το 10. 10. Το 3. Το 3. Και το 7. Και το 7. Από πού παίρνεις, φιλέ? Από Βόλο, Αγία Παρασκευή. Από το Βόλο, την Αγία Παρασκευή. Σαρακινός, ε! Σαρακινός. Ναι. Ωραία. Μια που ανέφερες το 10, πες μου στα γρήγορα 3 μεγάλα ποδοσφαιρικά δεκάρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Α, του παγκόσμιου, ο Πελέ, ναι. Που είναι άρρωστος τώρα, βοήθειά του η Παναγία. Ναι. Ο Μαραντόνα. Ναι. Στο τρίτο έχω κουλήσει τώρα. Στο τρίτο. Κόλλησες στο δεκάρι παγκόσμιο. Κόλλησες εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Βέβαια. Κόλλησα, Αποστόλη, κόλλησα. Ναι, κόλλησα, ναι. Με βρήκες προετοίμαστο. Σε βρήκα προετοίμαστο. Να σου πω κάτι άλλο, μια που θες παιχνίδι. Ένα γορμό. Κάνε μου οποιαδήποτε, τώρα στον αέρα, οποιαδήποτε ποδοσφαιρική ερώτηση. Ξεγνώρισες εσύ να δούμε, θα απαντήσω. Αν απαντήσω, έχασες, δεν παίρνεις δώρο. Αν δεν απαντήσω, θα πάρεις δώρο. Όχι, δεν θέλω δώρο γιατί δεν μπορώ να συμπεράσω. Δεν θέλω δώρο. Απλώς πήρα να εξυπηρετήσω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή συνέχεια. Αφού ξέρω ότι θα ξέρεις όλα, ρε Απόστολε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Γεια. Αποστολή, να μην ξεχάσουμε πάλι να θυμίσουμε την Πέμπτη λοιπόν. Όλοι στο Πανθεσσαλικό. Όλοι οι δρόμοι θα φυσικά πρέπει να συμπαραστούν στην ομάδα. Να τη χαρούμε. Οπωσδήποτε. Πέμπτη στις 8 η ώρα το 8 απόγευμα. 8 η ώρα. Ενώ ο αγώνας στον Παναθηναϊκό είναι 4 η ώρα την Κυριακή. Πρώτα, όπως είπε και ο Γιάννης, θα δούμε τον αγώνα της Πέμπτης και μετά θα δούμε
τι θα γίνει. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Έτσι πάντα. Λοιπόν, όλοι βήμα, πράγματι. Βήμα. Εγώ, Γιάννη, θέλω να μου κρατήσει θέση στο φιλικό Λάρισα από τον Λάρισα. Να μου κρατήσει μια θέση εκεί δίπλα μαζί να το δούμε το παιχνίδι αυτό. Καναπέ. 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 Λοιπόν. Κάποτε μπορεί να γίνει. Ποτέ μιλες ποτέ στη πες ζωή. Το, πες τους νικητές. Αλλά όπως είναι δομημένη τώρα η κατάσταση. Εντάξει. Και πολύ σωστά ο φίλος μου ο Σπύρος, έχουμε το 17, το 10, το 3 και το 7. Έχουμε το 17. Τελειώνει το τηλέφωνο, το κινητό σε 151. Αυτός είναι ο αριθμός, τα τρία τελευταία νούμερα. Το 3 τελειώνει στο 534, τα τρία τελευταία νούμερα. Το 10 τελειώνει στο 129. Και το 7, το τηλέφωνο αυτό είναι σταθερό, 24210, και τα τρία τελευταία... Τα δύο πες τα δύο, γιατί... Ό,τι θέλει ο φίλος μου ο Σπύρος. Τα δύο. Τα δύο. Σε 1 και 7. 17. 17. Σε 17 δηλαδή. Θα μου επιτρέψετε να πω για μία ακόμη φορά, είναι πλεονασμός βέβαια και είναι και κουραστικό, ότι όποιος έχει βρει το τσαντάκι μου, να επιστρέψει μόνο τα ατομικά έγγραφα. Είναι κάτι ανθρώπινο. Ρε παιδιά, το ατομικό, ο άνθρωπος είχε μέσα, τα υπόλοιπα πάρτε τα. Είχε μέσα ταυτότητες, είχε μέσα... Είχε δίπλωμα, όλα αυτά, Γιάννη. Είχες και διπλώματα αυτά, όλα. Όλα. Ο Γιάννης ξέρει τι θέλει. Θέλει μόνο αυτά τα χαρτιά και τα τσιγάρα του, τίποτα άλλο. Χιούμορ κάνω, Γιάννη, για να παλύνουμε λίγο την κακιά την ώρα. Τα τσιγάρα τα είχα στην τσέπη μου. Τα είχα στην τσέπη. Τα χρησιμοποιώ συνέχεια γι' αυτό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής θα γίνει από το φίλο μου τον Γιάννη τον Καλογιάννη. Γιάννη, κλείσε. Νομίζω ότι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής είναι ένα άνοιγμα για το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε μια εκπομπή η οποία διανύει το 30ο έτος της. Να ευχαριστήσω, Απόστολε, εσένα, να ευχαριστήσω και τον Σπύρο τον Κανούλη, γιατί νομίζω ότι τελικά γίναμε μια τριάδα, μια τριπλέτα που λέγανε και παλαιότερα στο ποδόσφαιρο, που πολλά μπορούμε να προσφέρουμε στο αγαπημένο άθλημα και κυρίως στο θεσσαλικό χώρο. Να ευχηθώ σε όλες τις θεσσαλικές ομάδες να πετύχουν τους στόχους τους. Και να ευχαριστήσω βέβαια και τους αδερφούς Κοκκίνη, τον Σάκη και τον Μάνο, γιατί για μία ακόμη χρονιά μας δίνουν το βήμα αυτό, το οποίο βέβαια έχω την αίσθηση ότι έχει να προσφέρει και ένα μικρό αντίδωρο, γιατί η πληροφόρηση που έχω διαρκώς, και εγώ και οι συνεργάτες μου, είναι πως τούτη εκπομπή έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ βέβαια ανήκει στους τηλεθεατές που μας προτιμούν με την... που τέτοιες ώρες βιδώνονται στην κυριολεξία μπροστά από τις τηλεοράσεις τους για να μας ακούσουν και να μας ανεχτούν. Καλύτερο κλείσιμο δεν μπορούσε να γίνει. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλημέρα.